Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2, επιστρέψαμε εδώ παρέα με τα Τσούπα Τσούπς Lifeless Serious στιγμές. Ζούμε σε άλλα επίπεδα και θα ζήσουμε αυτές τις όχι πολύ σοβαρές στιγμές. Και παρέα με τους Brainwash Squad που σας έχω υποσχεθεί από την αρχή της εκπομπής. Τους έχετε δει ήδη όσοι μας παρακολουθείτε από το madradio.gr και από την καμερούλα μας. Οι υπόλοιποι τώρα θα τους ακούσετε. Κάντε ένα θόρυβο, ένα γεια, ένα κάτι. Γεια! Αυτή είναι η τρεις από τους τέσσερις Brainwash Squad, γιατί μας λείπει ο Παρίς. Ακριβώς. Λείπει ο Παρίς, αλλά είναι εδώ ο Ντένις, ο Άγγελος και ο Χρήστος. Πολύ σωστά. Φανταστική, ας πούμε, που τους ξέρω. Αλλά εντάξει, τώρα τα παιδιά είναι γνώριμοι του ΜΑΤ. Πώς είσαστε, τι κάνετε, Πες εσύ, μίλα εσύ πρώτα. Μόλις τελειώσαμε τις ηχογραφίες για το πρώτο μας άλμπουμ. Αλήθεια! Βγάλαμε και το βίντεο κλιπ. Επιτέλους. Επιτέλους, ρε παιδιά, το περιμένουμε από το Μάιο. Ξέρω εγώ, τότε δεν ξεκίνησε. Πιο πριν. Πιο πριν, ναι. Από πάντα. Είχε μια καθυστέρηση μικρή, αλλά εντάξει, βγήκε. Λοιπόν, παιδιά, το streets εδώ το ζητάνε πάρα πολύ. Φταίει και λίγο που το έχουμε χρησιμοποιήσει. Δεν ξέρω αν σας το έχουν πει από το κανάλι. Το έχουμε χρησιμοποιήσει για το Mad Fanatics γενικά. Παίζει τα ώστε. Μας ρωτήσατε. Δεν έχω ιδέα, δεν με απασχολείτε. Για copyrights. Εγώ ξέρω πάντως ότι έχει προωθηθεί το κομμάτι και όλοι λένε βάλτε αυτό το κομμάτι που παίζει εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. Έχει αρχίσει να ακούγεται λοιπόν. Αυτό πώς σας φαίνεται? Είναι πάρα πολύ θετικό. Μα σα τσίχλε στο ραδιόφωνο, αυτό μου λε τώρα. Συγγνώμη. Είσαι ο τραγουδιστή τη μπάντα και μα σα τσίχλε. Την έβαλε πάνω στο τραπέζι. Τα βλέπουν όλα από το live streaming. Τα βλέπουν όλα από το live streaming. Δώσε τον τίτλο. Απολύε. Όχι, έλεγε. Άγγελε, πείτε, πώ σα φαίνεται. Πώ σα φαίνεται το πρώτο σα κομμάτι, το πρώτο σα βίντεο κλειπ. Τέλεια, άμα αρέσει και στον κόσμο. Εμά μα αρέσει έτσι κι αλλιώ γιατί είναι δικό μα. Είναι παιδί μας. Εσένα πώς σου φαίνεται? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Σας έλεγα πόσο καιρό τώρα. Άντε και άντε. Έβλεπα μόνο στο YouTube το κατά τα άλλα πάρα πολύ ωραίο artwork του single, ας πούμε. Δεν ξέρω. Του Αλέξανδρου Αποστολάκη. Ναι. Θα είναι αντίστοιχο το artwork και στο album? Θα είναι περίπου το ίδιο. Α, οκ. Έχετε ζητήσει κάτι άλλες αλλαγές στο πιστόφυλλο και ναι, εσωτερικά. Που πότε θα βγει? Ακόμα συζητήσεις είμαστε. Ναι. Από τον επόμενο μήνα μέχρι τον Φεβρουάριο, στη χειρότερη. Στη χειρότερη. Είναι δύσκολα τα πράγματα στη δισκογραφία για εσάς, αγαπημένο νέο ελληνικό συγκρότημα. Γραφειοκρατικά είναι, ναι, κινούνται αργά τα πράγματα. Εμείς θέλουμε όμως. Ναι. Πιέζουμε. Θέλουμε για Νοέμβριο, ας πούμε. Okay. Τα παιδιά είναι εδώ κιόλας γιατί θα παίξουν στο Rock Sound Festival που γίνεται για τρίτη χρονιά. Εσείς θα παίξετε στις 28 την Πέμπτη. Στις 31. Στις 31 θα παίξετε εσείς. Okay, γιατί σε λίγη ώρα έχουμε και τους Pulse που νομίζω θα παίξουν στις 28. Μπορεί να λέω και πάλι βλακίες. Θα μιλήσουμε γι' αυτό σε λίγο, αλλά δεν θέτε να πάμε να ακούσουμε Streets από Brainwash Squad? Πάρα πολύ. Βεβαίως. Για πολύ. Πάμε, για πάμε. Mad Radio 106,2, επιστρέψαμε εδώ παρέα με τους Brainwash Squad, παρέα φυσικά με τα Chupa Chups και Lifeless Serious και ακούσαμε, κοιτάξτε τώρα ένα συνοθήλευμα πραγμάτων, ακούσαμε Streets από Brainwash Squad γιατί τους έχουμε εδώ και τους έχουμε υποχρεώσει, όχι εντάξει γιατί μας αρέσει, ακούσαμε και παράφορα από Σάκη Ρουβά που το ζήτησε, το χάσα, ο Γιάννης και είναι λέει αφιερωμένο, γκομενικό μου μυρίζεται στη μέση και μετά ακούσαμε All That She Wants, γιατί, πες εσύ Ντένι, γιατί ακούσαμε All That She Wants? Δεν ξέρω, εγώ είμαι drummer. Και δεν μου έχουν πει. Δεν ξέρει τι πάω μουσική. Έλα, γιατί αυτή θα είναι η έκπληξη στο δίσκο μας. Αυτή θα είναι η έκπληξη. Ήταν η έκπληξη. Αυτή ήταν η έκπληξη. Τώρα δεν είναι πια. Έχετε πάρει δικαιώματα για να βγει αυτό το κομμάτι. Please. Είμαστε στη Sony. Α, οπότε κάποιο μπορείτε. Δικαίωμα θα το λάβουμε. Λογικά θα το έχουν κανονίσει αυτοί. Αλλά okay, είναι και Ελλάδα, οπότε δεν ξέρω. Έλα μωρέ παιδιά, πάντως αν όλα πάνε καλά, θα έχετε διασκευή από Ace of Base στο άλμπουμ σας. Μπορώ να κάνω κάτι ηλίθιο? Φυσικά. Που κάνουν όλοι. Lifeless Serious Chupa Chups. Χαιρετίσματα όχι στη μαμά μου. Πού? Στο Λιακόπουλο και στην Ελβίρα και να τους πω ότι θα βγούμε αύριο. Αχ. Μου είπαν να το κάνω. Χειρότερο. Έφαγα αέρα. Όχι, φυσικά είναι τέλειο αυτό που έκανες. Το υποστηρίζουμε full. Κάντε όμως και τη δουλίτσα για την οποία ήρθατε εδώ πέρα. Προωθήστε λίγο το Rock Sound Festival. Πού θα σας δούμε, μαζί με ποιους, πότε, τέτοια. Λοιπόν, θα είμαστε Κυριακή 31 Οκτωβρίου. Μαζί με ενώ Profiles, Καμπάγκης και πολλά άλλα συγκροτήματα. Στο Κύταρο. Γύρω στις 8 βγαίνουμε εμείς. Ωραία. Οπότε ελάτε νωρίς. Μην ξενυχτάμε, τέτοια πράγματα. Ακριβώς. Είναι φεστιβαλικό. Ελάτε από νωρίς. Πραγματικά έχετε όλοι πολύ ραδιοφωνικές φωνές. Σκέφτεστε ποτέ να αφήσετε τα όργανα και να πιάσετε. Καλά, είσαι το μικρόφωνο, το έχεις. Είναι δικό σου. Άγγελε. Ο Άγγελος να πω ότι είναι και showman εκτός από frontman. Ναι, θέλω μετά να το πεις. Μετά είναι μια ιδιότητα κι αυτή. Μετά την εμφάνιση με τη Ζουγανέλη έγινε και showman. Τότε στα βραβεία μας. Μάλιστα. Δεν έχω να πω κάτι σε αυτό. Σταματήστε. Πώς είναι γενικά η ζωή τώρα της ροκ μπάντας, που είσαστε και πολύ πιτσιρίκια εσείς? Ζούμε μια ροκ ζωή.
καθημερινά. Στα άκρα, στα άκρα, Χρήστο. Είναι και τίποτα, είναι. Καμία σχέση, τίποτα. Κανονικά, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τι άλλο κάνετε, κάνετε τίποτα άλλο εκτός από μουσική? Κάνουμε, δουλεύουν. Καθένα όλοι. Καθένας του. Ο ένας κάνει παιδιά και οικογένεια. ο Ντένις σπουδάζει συνέχεια πάρα πολύ. Δεν έχει βγει μαζί μας και μία φορά. Γιατί λες ότι διαβάζεις. Αχ, βρε Ντένι. Εργάζεται σκληρά. Μια φορά του είχαμε πει να βγει μαζί μας και είπε ότι έχει κάτι βαφτίσια στην Τρίπολη, ξέρω εγώ, 8 η ώρα το βράδυ. Okay. Τέτοιες δικαιολογίες γενικά, ναι. Οπότε απλά δεν μας γουστάρει ο ντράμα. Okay, εγώ λέω να βγάζετε φωτογραφίες σε αυτού σας και να ανεβάζετε στο Facebook σας για να πληθαίνουν τα κορίτσια φαν. Στο Twitter. Και στο έχετε στο Twitter. Twitter. Να σας ακολουθήσουμε, δεν έχουμε, δεν έχουμε. Θα μας κάνει, και η Sony. Και η Sony. Διαφημίζει τη Sony. Έτσι μας είπαν, θα μας κάνουν Twitter, επειδή βοηθάει πάρα πολύ. Ναι, βοηθάει, αλλά να μπαίνετε να γράφετε και μόνοι σας. Fan page προς το παρόν, fan στο, page, Facebook, στο Facebook, ναι, εκεί να μπαίνετε. Search the Brainwash Squad. Okay. Το κομμάτι αυτό που ακούμε τώρα ποιο είναι? Είναι το Rabbits in the Dark, ναι. Κουνέλια στο σκοτάδι. Ακριβώς, ναι. Γιατί το είπα χάλια. Και θα είναι στο CD, θα είναι ένα από τα κομμάτια CD. Το οποίο περιμένουμε από Νοέμβρη μέχρι Φλεβάρι maximum. Ακριβώς. Στους επόμενους μήνες, ναι. Και μας αρέσει πολύ, οπότε το διάλεξαμε. Τέλεια, σας ευχαριστώ παιδιά που ήσασταν εδώ. Θα έρθουμε να σας δούμε την Κυριακή στις 31 στο Κύταρο. Ξεπαραίου τώρα, πολύ. Να έρθουν οι άλλοι. Να μπει γεια ο Ντένις το τελευταίο. Έλα ρε, γεια, είστε καλά. Γεια σου Ντένι.